Primo Victoria, η Σάββατον στον πρόλογο του σημερινού TV War, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Σάββατον τους οποίους σε μερικές μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε στο Rock Wave Festival. Επισήμως μπαίνουμε σε εβδομάδα Rock Wave Festival 2018, το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Ελλάδας, ένας θεσμός που ανεπισήμως μπορεί να ξεκίνησε το 1996 σαν Rock of Gods με τους Slayer τότε headliners, τους Saxon, τους Rage, τους Blind Guardian και άλλα συγκροτήματα. Με το ονομάστηκε Rock Wave την αμέσως επόμενη χρονιά, όταν και έγινε στο γήπεδο του Απόλλωνα με τους Megadeth και τον Bruce Dickinson και τους Grip να εμφανίζονται εκείνη την ημέρα, και σιγά σιγά γιγαντώθηκε και έγινε ο θεσμός που είναι σήμερα. Μπορεί τα χρόνια που προηγήθηκαν λίγο η υπόθεση του Rock Wave όσον αφορά τουλάχιστον τα heavy metal δρόμενα να ατόνισε όσον αφορά το μέγεθος των ονομάτων, αλλά φέτος φαίνεται πως επιστρέφει δυνατότερο από ποτέ, με τους Iron Maiden και τους Judas Priest να είναι οι headliners στις δύο αυτές μέρες του φεστιβάλ. Σήμερα το TV War θα αφιερωθεί πλήρως στις δύο αυτές ημέρες. Θα δούμε βίντεο από τα περισσότερα συγκροτήματα που θα εμφανιστούν στο φετινό Rock Wave, και μαζί με τον πειρασμό, θα έλεγα, μαζί με το πεπρωμένο μας εδώ, μαζί με την Hellfire, θα συζητήσουμε τα τι και τα πώς του φετινού φεστιβάλ που λες Hellfire, Σάββατον, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται στην Αθήνα, έχουν παίξει στα μεγάλα κλαμπ της χώρας. Σάββατον είναι ένα συγκρότημα οι οποίοι, όταν ήρθαν για πρώτη φορά στην χώρα μας, είχαν παίξει στο, πώς το λέγανε τότε, Seven Sins Next, στο υπόγειο εκεί στην Κάνικος, μπροστά σε 100-150 γενναίους, και σιγά σιγά τους είδαμε να γίνονται αυτό το θηρίο που έχουν γίνει σήμερα. Λένε θα φέρουν και full stage set μαζί τους η Σάββατον, θα φέρουν τα tanks και όλα αυτά. Και ανεξάρτητα από το γούστο το προσωπικό του καθενός, δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε το ότι το συγκρότημα αυτό δουλεύει. Δουλεύει, και αυτό που κάνει το κάνει πολύ καλά. Έτσι. Mm-hmm. Έχει έτσι, το power, έχει το στρατιωτικό χαρακτήρα, ξεσηκώνει τον κόσμο στα live. Είναι διασκεδαστές. Είναι διασκεδαστές. Νομίζω ότι μπορεί το καλλιτεχνικό τους πρόσημο να αμφισβητείται από πολύ κόσμο, αλλά αυτό του entertainer, του διασκεδαστή, όπως είπες, νομίζω ότι είναι δεδομένο. Και αυτό που κάνουν, το κάνουν όσο πιο υπαρκώς και καλά γίνεται. Έχουμε και την πρώτη μέρα αρκετές. Έχουμε ελληνικές μπάντες που ανοίγουν το φεστιβάλ. Να αναφέρουμε λιγάκι. Έχουμε τους Jack School, που είναι heavy. Heavy rock. Heavy rock, hard rock, ναι. Έχουμε τους Null or Zero, heavy metal αυτοί. Heavy metal, ωραίο heavy metal, φρέσκο. Ενώ δηλαδή ξεσκρατάνε τις παραδοσιακές λογικές στη δομή των κομματιών τους. Ο ήχος τους είναι πολύ φρέσκος, πολύ έτσι ανανεωτικός. Ωραία μπάντα, ωραία μπάντα. Και έχουμε και την έτσι extreme μπάντα της ημέρας, που είναι η 4i Between Ocean, έτσι deathcore, death metal. Και αυτή πολύ ωραία μπάντα. Ωραία μπάντα, δυνατή μπάντα. Γενικά ξεκινάει δυνατά. Θα κοιτάξουμε να πάρουμε τις δύο μέρες με την σειρά. Ξεκινάμε πρώτα μετά τον Judas Priest της ημέρας Priest. Θα συνεχίσουμε με την ημέρα Maiden. Είδαμε νωρίτερα τους Sabaton. Πάμε να δούμε τώρα τους 4A Between Ocean και επανερχόμαστε. Μιλάμε για το Rock Wave Festival που έρχεται τις επόμενες ημέρες. Την πρώτη μέρα λοιπόν, την ημέρα που είναι headliners οι Judas Priest, το φεστιβάλ έχει ένα γενικότερο πρόσημο κλασικού heavy metal. Οι Priest είναι headliners, από κάτω είναι οι Sabaton, με τους οποίους ξεκινήσαμε και το σημερινό TV War, ενώ δύο ακόμα κλασικές, μεγάλες, πολύ σπουδαίες δυνάμεις του παραδοσιακού heavy metal θα εμφανιστούν την ημέρα εκείνη. Μιλάμε για τους Accept και για τους Saxon, οι οποίοι εμφανίζονται την ημέρα των Priest στο φεστιβάλ. Πρώτα θα βγουν οι Accept, μετά η Saxon, μετά η Sabaton και μετά η Judas Priest. Ξέρεις, αυτό σε πολλούς ανθρώπους μπορεί να μοιάζει ως το απόλυτο, το τέλειο κλασικό heavy metal party, Priest, Saxon και Accept την ίδια μέρα. Βέβαια, δηλαδή, πολύ ωραίο συνδυασμό, δεν είναι. Και έρχονται Accept και Saxon, έρχονται με setlist που είναι γεμάτο με τα χιτάκια. Ναι. Εξής τώρα, αυτά τα setlist είναι φτιαγμένα, ρε παιδί μου, για να ικανοποιήσουν τον κόσμο του φεστιβάλ. Λίγο βάρος έτσι στις νέες δουλειές, πολύ κλασικό υλικό. Και είναι φοβερό, ρε παιδί μου, το ότι αυτές οι μπάντες, μετά από τόσα χρόνια παρουσίας, μετά από όλη αυτή την ατελείωτη δισκογραφία που έχουν κάνει μέχρι τώρα, εξακολουθούν και έχουν αερισμό όχι μόνο στην γενιά των
παλαιότερων οπαδών, αλλά έχουν κάνει και αυτό το breakthrough στη νεότερη γενιά. Και είναι αυτή η αξία του κλασσικού heavy metal, ρε παιδί μου, που είναι διαχρονική. Βέβαια. Και εννοείται ότι θα έχουν τον κόσμο εκεί πέρα από νωρίς. Και βέβαια έχει πλάκα γιατί οι Saxon έχουν μάθει να έρχονται να κάνουν live τα οποία είναι 2 ώρα και βάλε, 20 κομμάτια και βάλε, ναι, να είναι ακούραστοι, αλλά τώρα εντάξει, θα είναι πιο μικρό προφανώς το setlist και βασισμένο στα πιο γνωστά κομμάτια. Ναι. Όντως, θα είναι εμφάνιση των Saxon, η οποία θα είναι ξέρω, μία ώρα και κάτι. Ναι, το πολύ. Μαζεμένη για τα δικά του δεδομένα. Ξέρεις, υπάρχει μία μερίδα κόσμου η οποία έχει λίγο στραβώσει. Δεν το έχει πάρει καλά το ότι μία μπάντα σαν του Sabaton, η οποία χρονολογικά είναι πολύ νεότερη από τις υπόλοιπες, εμφανίζεται πάνω στο billing από τους Saxon και από τους Accept. Αλλά νομίζω πως αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα με την επιτυχία και με την δημοτικότητα των συγκροτημάτων την δεδομένη, την τρέχουσα στιγμή και όχι με το γενικότερο τους έργο. Νομίζω έτσι πάει κάθε φορά, με το πώς είναι αυτή τη στιγμή, τι πουλάει σε εισαγωγικά αυτή τη στιγμή και ναι, σίγουρα κάποιοι θα τους φαίνεται περίεργο, αλλά υποθέτω ότι αφού είναι έτσι τα πράγματα και που δεν έχουν πρόβλημα οι υπόλοιποι. Ναι. Εσύ έτσι από όλη αυτή την ημέρα, ποιοι σε ψήνουνε περισσότερο. Πρίστε. Καλά. Θα κοθώ. Κράτα, θα δούμε σε λίγο για αυτούς. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θα δούμε Accept, Rise of Chaos και Saxon, Ποντοσφαιράτου. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε. Εδώ λοιπόν στο TV World του Mad και του Metal Hammer, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στα Zero Gravity Studio. Ο Γιάννης ο Καϊμακ και οι Night Watchers παρακολουθούν και καταγράφουν τις κινήσεις μας. Γιάννη, ναι. Όλα καλά. Μια χαρά. Rock Wave κάνουμε σήμερα. Μη μου πεις Maiden, πέρα από τους Maiden, εσύ τι περιμένεις να δεις στο φεστιβάλ. Τι περιμένω να δω, ε. Δεν θα σου πω ούτε Priest, θα σου πω Τρεμόντι, γιατί δεν έχω ιδέα τι κάνουν οι τύποι πάνω σκηνή. Δεν ξέρω τι παίζουν, θέλω να δω αυτούς. Μάλιστα. Όλοι εκπλήξεις λοιπόν. Ο Γιάννης ο Καϊμακ. Το Remedy Live Stage όπως και το musicmegastore.com είναι μαζί μας και έχουν πιάσει την κουβέντα εδώ πέρα. Μιλάμε για την πρώτη μέρα του φετινού Rock Wave Festival όπου headliners. Φυσικά. Αγαπητέ πειρασμέ, πεπρωμένο. Είναι η Judas Priest, ε. Είναι η Judas Priest. Και περιμένουμε, εντάξει, είπαμε δεν είναι, είναι χωρίς τις βασικές κιθάρες, αλλά ανανεωμένη. Ελπίζουμε να δούμε εμφάνιση Tipton. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι, αν θα ακολουθήσει μαζί, αν θα τον δούμε στη σκηνή. Μακάρι. Εγώ νομίζω, δεν ξέρω, το συζήταγα νωρίτερα με τον Νίκο του Τραγάκη στο γραφείο και μου έλεγε, το νιώθω, θα έρθει λέει ο Γκλέν εδώ πέρα να κάνει τα μπάνια του, να περάσει ωραία και μετά θα τον βγάλουν και σε σκηνή. Ξεβείς πόθη, ρε παιδί μου. Ο καθένας σκέφτεται. Ταιριάζει, ναι. Γιατί κλιματολογικά ταιριάζει. Ναι. Έκανε τα μπάνια του, μάλλον και στη Μαδρίτη. Έτσι μοιάζουμε εδώ πέρα. Και εκεί βγήκε στο encore. Σε τρία κομμάτια. Κοίτα, γενικότερα εμφανίζεται. Οπότε μακάρι να βγει και στο δικό μας το φεστιβάλ. Αλλά αυτό θα είναι, ξέρεις, το κερασάκι στην τούρτα. Ακόμα και να μην βγει ο Tipton. Νομίζω πως οι Priest έτσι πως το έχουν φτιάξει το line-up τους, δίνουν στον κόσμο αυτό που περιμένει από αυτή την μπάντα. Και ο κιθαρίστας αυτός, όχι ο Άντι Σνίφ τώρα που έχει πάρει το ρόλο του Γκλεν, αλλά ο Ρίτσι Φόλκνερ, ο οποίος έχει πάρει τον ρόλο του KK, που του μοιάζει και πάρα πολύ εμφανισιακά, παίρνει όλο το live, όλο το show επάνω του. Ναι. Είναι φυσικά ο ένδοξος, ο οποίος είναι ο ένδοξος, αλλά είναι και ο Ρίτσι, ο οποίος είναι πραγματικά εκπληκτικός στην παρουσία του πάνω στη σκηνή. Για πες εσύ, Γιάννη. Υπομονώ να δω. Ξέρω ότι θα έχουν και μερικές έτσι εκπλήξεις στο σετ, ελπίζω. Από εκεί και πέρα πρέπει να το δει ο κόσμος αυτό, δηλαδή πότε θα ξανάρθουν οι Πρίστα στην Ελλάδα. Για πες. Επειδή μακάρι να ξανάρθουν, αλλά δεν το ξέρουμε τώρα αυτό, μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που θα τους δούμε, οπότε ας πάμε. Ξέρεις, δεν θέλω σε καμία περίπτωση ποτέ των ποτών να γίνομαι, ξέρεις, κακός προφήτης, Κασάνδρα ή κάτι τέτοιο, αλλά θυμάμαι πριν από 9 χρόνια όταν είχε έρθει ο Dio με τους Heaven and Hell σε ένα φεστιβάλ που είχε γίνει κάτω στο γήπεδο του Taekwondo. Είχαν έρθει και 2 χρόνια νωρίτερα, είχαν έρθει και το 2007 και ήταν πολλοί κόσμος που έλεγε, έλα μωρέ, τους είδαμε πρόπερση, θα τους δούμε την επόμενη φορά. Και τον επόμενο χρόνο, ο Ρόνι, ξέρεις, έγινε αυτό που έγινε.
Ας πούμε ότι δεν το είπα τώρα όλο αυτό. Δεν το είπες, γιατί είναι... Ναι. Εντάξει. Να δούμε βιντεάκι. Να δούμε το Spectre. Βεβαίως. Εδώ που λέτε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα συζητάμε τα του Rock Wave. Την Πέμπτη και την Παρασκευή που μας έρχονται έχουμε το διήμερο του Rock Wave. Την πρώτη μέρα, την 5η 19 του μήνα, εμφανίζονται οι Judas Priest, οι Sabaton, οι Saxon, οι Accept, οι Foreign Between Ocean, οι Nalo Zero και οι Jack's Fool. Είπα μετά τις πρώτες μέρες και πάμε σιγά σιγά, αγαπητοί, να δούμε τα της δεύτερης ημέρας. Της ημέρας όπου είναι headliners οι Iron Maiden, τελευταία φορά που ήρθαν οι Maiden στη χώρα ήταν πριν από 7 χρόνια, θα τα πούμε σε λίγο για αυτούς. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, θα ανοίξουν οι Rolling Dice, οι οποίοι παίζουν αυτό το σύγχρονο heavy rock. Blues heavy rock. Ναι, πολύ ωραίο συγκρότημα πραγματικά. Και στη συνέχεια την σκυτάλη θα πάρουν οι Web. Οι Web, κάτι μου θυμίζουν. Νομίζω έχουν μια καλή μπασίστρια αυτή. Νομίζω πως στην ιστορία των μπασιστριών πάνω στον πλανήτη δεν έχει περάσει καμία τόσο ικανή κυρίως. Εντάξει, να κατεβάσουμε λίγο. Και ωραία, ωραιοτάτη εννοείται, αλλά νομίζω πως η ικανότητά της στο τετράχορδο είναι, μυθική. Ναι. Ωραία. Είναι η μπάντα που δίνει το extreme λίγο της ημέρας. Πώς ήταν την προηγούμενη ημέρα η Foray του Innocent, τώρα η Web πάνω σε πιο Black Death ύφος. Έτοιμοι, πανέτοιμοι. Έτοιμοι, βεβαίως. Από το τελευταίο δίσκο που έχει κάνει και λίγο έτσι ντόρο, το Τάρταρος. Και έχουμε και τους Monument. Βρετανοί και αυτοί heavy metal. Monument Βρετανοί, κλασικό heavy metal, μεϊντενικό heavy metal. Βάντα που με το νέο της άλμπουμ, το Hellhound, πηγαίνει περίφημα. Έχουν εμφανιστεί σε πάρα πολλά φεστιβάλ στην Ευρώπη στο διάστημα αυτό, στην Γερμανία σε 2-3 και σε άλλες χώρες. Τώρα έρχονται και από εδώ, ξέρεις, η μέρα αυτή μπορεί να είναι η Iron Maiden headliners, αλλά δεν έχει το πρόσημο του κλασικού metal όπως η προηγούμενη μέρα. Δηλαδή τα συγκροτήματα είναι λίγο πιο μοντέρνα, διαφορετικά. Θα τους πιάσουμε στη συνέχεια και τους υπόλοιπους και νομίζω πως το αμυγός heavy metal, έτσι κλασικό και παραδοσιακό σχήμα πέρα από τους Maiden την ημέρα αυτή, είναι οι Monument, οι οποίοι και θα εμφανιστούν μετά από εσάς στη σκηνή. Σωστά? Ναι. Ωραία λοιπόν, πάμε να δούμε βίντεο, πάμε να δούμε τους Web στο φοβερό βίντεο που κάνανε για το Tartarus. Θα συνεχίσουμε με τους Monument στο Chalice και προχωράμε σιγά σιγά. Είδαμε λοιπόν τους Web, είδαμε και τους Monument μαζί με τους Rolling Dice. Θα είναι τα τρία πρώτα συγκροτήματα που θα εμφανιστούν την Παρασκευή στο Rock Wave Φεστιβάλ και μετά τους Web Hellfire. Το φεστιβάλ παίρνει έτσι ένα πιο σύγχρονο, μοντέρνο, διαφορετικό, όχι τόσο κλασικό heavy metal, αδικό αν θέλεις, αέρα, γιατί είναι τόσο το συγκρότημα του Mark Tremonti, όσο και οι Volbeat, οι οποίοι θα εμφανιστούν στην συνέχεια. Διάβαζα στην συνέντευξη του Mark Tremonti στο τρέχον τεύχος του Metal Hammer, λέει, εμείς είχαμε βγει σε περιοδία και είχαμε πάρει μαζί μας για support την μπάντα του γιου του Steve Harris, τους Raven Age, οι οποίοι και αυτοί εμφανίζονται αυτή την ημέρα και στη συνέχεια δεχτήκαμε τηλέφωνο από το management των Maiden για να βγούμε περιοδία μαζί, διαπλεκόμενοι όλοι μάνα. Και καταλήγουμε. χωρίς κονέ που πας. Πού πας από τον κόσμο. Κοίτα, μιλάμε για έναν καλλιτέχνη, ο Mark Tremonti, το μέγεθος του οποίου μπορεί να μην είναι έτσι στον αμυγό heavy metal κόσμο ιδιαίτερος γνωστό, αλλά τόσο με την μπάντα του, την παλιά του μπάντα του Creed, έχει πουλήσει εκατομμύρια εκατομμυρίων δίσκους. Και Alter Bridge με τον Miles Kennedy, και εκεί πέρα γίνεται χαμός. Και είναι προς τιμήν του το ότι ο άνθρωπος δηλώνει, ξέρεις, heavy metal και θέλει να έχει μια μπάντα που μπορεί να σρεντάρει και να παίξει η riffing, ρε παιδί μου, και τα solo που θέλει. Και σίγουρα δεν έχει καμία ανάγκη και κανέναν λόγο κακόβουλο και κακοπροαίρετο και με παράξενο για να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι καθαρή αγάπη και pure fun. Τι κατηγορία είναι, speed metal το... Όχι, δεν το λέω speed metal. Ξέρω εγώ ένα πράγμα σύγχρονο, αμερικάνικο, δεν ξέρω πώς το λένε, heavy metal. Heavy metal. Heavy metal με πολλές κιθάρες, πολύ riffing, μεγάλα ρεφρέν, φωνακλάδικο δηλαδή, να μπορείς να το τραγουδήσεις και το παλεύει ο άνθρωπος δηλαδή, κάνει τις εμφανίσεις του, κάνει τα σόου του και επαναλαμβάνω πως όλη αυτή η προσπάθεια έχει πολύ θετικό πρόσημο πάνω όσον αφορά τους σκοπούς της, παιδί μου, και είναι πολύ ωραίο. Και Volbeat μετά. Πώς το λένε, το μεγαλύτερο export της Δανίας αυτή τη στιγμή.
Έχει γίνει rockstar ο Πούλσεν εκεί πέρα. Έχουν ανέβει κατακόρυφα, γεμίζουν στάδια. Γίνεται, πραγματικά γίνεται χαμός και ενώ έχουν, ενώ παίζουν μια μουσική η οποία δεν έχει να κάνει ξεκάθαρα με το heavy metal, αν και έχουν πολλά metal τραγούδια και αρκετά metal στοιχεία στην μουσική τους, κατά βάση είναι αυτό ένα σκληρό, πιο σκληρό rockabilly το, ναι, ναι, μπράβο, αυτό ναι. που παίζουν, αλλά επειδή οι ίδιοι είναι heavy metalάδες και βγαίνει ο Πούλσεν μετά αυτά τα Σάββατας, King Diamond, Amorphis, Death, Suicidal Angel, Βλουζάκι και πάμε και τα άλλα παιδιά από την πάντα είναι παρόμοιοι, δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικό ή όχι, αλλά οι heavy metalάδες σου πουστάρουν αρκετά. Γιατί να μην το ζητάνε. Αυτό το ροκαμπίλι βγάζει κάτι, έχει το... Ο ροκαμπίλι. Και σ' άλλο θα μπορούσε να πει ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό που έκαναν μια πιο rock and roll έκφραση, αυτό που έκαναν οι Metallica στα Load, Reload. Δεν ξέρω, πάντως είναι μια μπάντα η οποία είναι πολύ δουλεμένη πάνω στη σκηνή, δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, τους θυμάμαι στο ξεκίνημά τους να είναι ένα άσημο συγκροτηματάκι με το οποίο κανείς δεν είχε ασχοληθεί και ξαφνικά έγινε αυτό το μπραφ και εδώ και μια δεκαετία περίπου είναι household όνομα που λένε και... Ναι, ναι. Είναι στις κορυφές. Εγώ θέλω πολύ να τους δω live. Δεν τους έχω δει, τους περιμένω. Και επίσης κάνει και ο Παδηλίκια, ο Πούλσεν, δηλαδή σε κάποιο τραγούδι είχε καλεσμένο τον Nick Diamond, σε ένα άλλο τραγούδι είχε καλεσμένο τον Mille, τον Creator. Κάνει τέτοια, κάνει δηλαδή όπου μπορεί το... Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο. Λοιπόν, Τρεμόντι και Volbeat. Volbeat και Τρεμόντι, πάμε για σχετικά βίντεο και στη συνέχεια επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για τους headliners. Στο TV War λοιπόν του Mad και του Metal Hammer μπαίνουμε στο τρίτο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής, πάντα από τα Zero Gravity Studio, πάντα παρέα με το Remedy Live Stage και το musicmegastore.com, πάντα με τον Γιάννη, τον Κάιμαξ, το τιμόνι αυτής της εκπομπής. Γιάννη, ναι. Maiden. Με τι? Για πες. Τρέμω, περίμενε. Πώς το περιμένεις? Ένα πράγμα να σου πω, δεν έχω δει τίποτα από βιντεάκια online για να το ζήσω εκείνη τη μέρα μόνο. Μπράβο. Οπότε σωστός. Νομίζω ότι πήρες απάντηση. Μάλιστα, ωραία. Θα σου καταστρέψουμε τώρα λίγο ναι, την προσπάθεια. Συγχώρεσέ μας γι' αυτό. Ελίνα, Maiden. Maiden, εγώ είδα, Γιάννη, είδα τι έχουν κάνει. Ήταν τη setlist. Περίπου έρχονται. Δεν ξέρω αν θα κάνουν έκπληξη εδώ. Δεν κάνουν εκπλήξεις για Iron Maiden στα setlist. Πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα και δεν νομίζω ότι θα συμβεί μέχρι την Παρασκευή αυτό. Η Maiden με το setlist που ξεκινάνε μία περιοδία, με αυτό την τελειώνουν και δεν νομίζω πως θα έχουμε εκπλήξεις, αν και όλο αυτό το πράγμα, όλα αυτά τα τραγούδια που θα δούμε έτσι όπως είναι στημένα, με αυτή την απόδοση από κάθε μέλος του συγκροτήματος, με αυτά τα σκηνικά και με τον Dickinson σε αυτή την φόρμα, είναι μία ατραξιόν, είναι μία έκπληξη από μόνο του. Βέβαια. Είναι τα Flight of Icarus, The Trooper, Number of the Beast, Aces, χαμός θα γίνει. Δεν θα μην και τίποτα απ' έξω. Γίνεται χαμός και το έχουν φτιάξει το set list τους με έναν πάρα πολύ ξεχωριστό τρόπο αυτή τη φορά. Ξεκινάνε και παίζουν τα 5 πρώτα κομμάτια, ή 6, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τη σειρά, τα οποία είναι τα κομμάτια τα οποία έχουν έναν πολεμικό χαρακτήρα. Εμπνέονται από ιστορίες πολέμου. Μπορεί να έχουν αντιπολεμικό μήνυμα. Μπορεί να υμνούν αρετές όπως η αυταπάρνηση, όπως η συντροφικότητα, αλλά είναι ιστορίες οι οποίες εμπνέονται από διάφορα ιστορικά περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με μάχες, είναι πάρα πολλά και με πολέμους, είναι πάρα πολλά τα τραγούδια των Maiden που βασίζονται σε αυτές τις ιστορίες, οπότε στα 5 πρώτα κομμάτια το κόνσεπτ είναι αυτό και ο McBrain βρίσκεται καλυμμένος πίσω από καμουφλάζ, δεν το βλέπεις στον παραλλαγή, δεν το βλέπεις τον Νίκο καθόλου. Βέβαια ο Dickinson κάνει διάφορα πράγματα. Δεν λέω, Γιάννη, ναι, να μην τι ακριβώς συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτών των τραγουδιών, αλλά στα πρώτα κομμάτια το κόνσεπτ είναι αυτό. Στη συνέχεια, στα υπόλοιπα, όλα τα κομμάτια εννοείται πως είναι πασίγνωστα, είναι πρώτη σειρά κομμάτια, δεν μιλάμε καν για hits ή οτιδήποτε, ναι, αυτό εξυπακούονται. Ναι, ναι. Στο δεύτερο μέρος του σετ ξεκινάνε και παίζουν τα κομμάτια τα οποία έχουν ένα λίγο πιο
τελετουργικό, λίγο πιο σκοτεινό χαρακτήρα, λίγο πιο θρησκευτικό χαρακτήρα, αυτά τα Sign of the Cross και τα For the Greater Good of God, που η κατάσταση και πάνω στη σκηνή και σε επίπεδο performance γίνεται λίγο πιο σκοτεινή, λίγο πιο βαριά και λίγο πιο εσωτερική, αν θέλεις. Εσωτερική όσο μπορεί να είναι τον Maiden, που είναι πάνω κάτω συνέχεια. Και μετά στο τέλος έρχεται η αποθείωση, ρε παιδί μου, με όλους τους ύμνους, με τα super classics. Είναι στημένο με τέτοια ακρίβεια, με τέτοιον επαγγελματισμό, με τέτοια λεπτομέρεια και με τέτοια ποιότητα που. Το είδα πριν από μερικές μέρες στο Βέλγιο το show αυτό. Όσες φορές και να τους δεις, όσες φορές και αν τους έχεις δει στο παρελθόν, τίποτα δεν συγκρίνεται με ό,τι έχει ζήσει. Είναι ένα καινούριο πράγμα το οποίο είναι πραγματικά καθηλωτικό. Δεν ξέρω, με τους Maiden δηλαδή είναι πολύ, πολύ μοναδικό, πολύ, πολύ ειδικό για τον καθένα και ο καθένας το βιώνει ξεχωριστά, γιατί ξέρεις όλοι έχουν βιώματα με τους Iron Maiden, οπότε έρχεται στον καθένα και μια ξεχωριστή εμπειρία. Και φυσικά όλοι έχουν και άλλες απαιτήσεις για τραγούδια, μακάρι να μπορούσαν να παίζουν και όλη τη δισκογραφία δηλαδή. Είναι, εσύ τι λες που λένε ότι επειδή έρχονται στην Ελλάδα θα παίξουν και το Alexander the Great? Εγώ λέω να πάρουν το τρέχον τεύχος του Metal Hammer που μίλησε ο Νίκος ο Τραγάκης με τον άλλο τον Νίκο, τον McBrain. Υπάρχει σχετική ερώτηση, να διαβάσουν, να δουν ακριβώς τι γίνεται εκεί μέσα. Το να παίξουν το Alexander the Great μόνο και μόνο επειδή έρχονται στην Ελλάδα δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Το πω, θυμάμαι παλιά μια συναυλία του Bruce Dickinson στο Λυκαβητό όταν είχε πάει στους Maiden το 2002, ήταν 3, δεν θυμάμαι. Φωνάζαν από κάτω Alexander, Alexander. Και λέει ο Bruce, Alexander. Alexander είχε μια ξαδέλφη που τη λέγανε Delilah και έπαιξε διασκευή Tom Jones, La 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 Delilah. Bruce Dickinson. Κοίτα, περιμένουμε Maiden. Maiden λοιπόν headliner στο Rockwave Festival την Παρασκευή που μας έρχεται 7 χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση. Πάμε να τους δούμε από το Rock in Rio αρκετά χρόνια πίσω σε ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει στο set list τους. Που λες, Ελίνα, την ημέρα των Maiden, την ημέρα που θα είναι headliners οι Iron Maiden, ένα από τα συγκροτήματα τα οποία θα δούμε, θα ακολουθήσουν τους Monuments στη σειρά της εμφάνισης πριν από τον Mark Tremonti, είναι η The Raven Age, όπου και θα ραπέζει ο γιος Χάρης. Νεποτισμός στο heavy metal. Κανονικά. Οικογενειοκρατία. Ναι, έχουμε Lorin Harris. Την είχαν αυτοί παλιότερα. Τώρα έχουμε The Raven Age. Είχαμε και τον. Και το γιο του Bruce. Του Rise to Remain. Ναι. Ναι, γενικότερα τα συγκροτήματα των παιδιών τα βγάζουν, τα κουβαλάνε μαζί τους στις περιοδίες. Τα έχεις εσύ τώρα μπαμπά, τον Steve Harris ή τον Bruce Dickinson. Θα έπαιζες metal και δεν θα του έλεγες πάρε με μαζί στην περιοδία. Κάνε κάτι, βρε αδερφέ. Δεν ξέρω τώρα για αυτά τα παιδιά. Ξέρεις, είναι ευχή και κατάρα γιατί έχουν ανοιχτές όλες τις πόρτες. Έχουν ό,τι ευκαιρία μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε μουσικός. Αυτή την θεωρούν δεδομένη. Έχουν την υποστήριξη των γονιών. Ναι. Σημαντικό. Αλλά υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης το οποίο θα σε κυνηγάει μία ζωή και ακριβώς. ποτέ δεν θα μπορέσει να το βγάλει πάνω από τον νόμο. Θα πρέπει να ξεκινήσει δηλαδή την ημέρα που θα πει ότι φτιάχνω το συγκρότημα, να βγεις ξέρω εγώ με ένα ψευδόνυμο και να μην το μάθει κανείς και πάλι δεν θα γίνει. Πόσο ο Νικόλας Κέιτς, τον Νικόπολα που είχε το θείο το άλλαξε και το μάθαμε αργότερα, ίσως κάτι τέτοιο ρε παιδί μου, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πιο πολύ μάλλον κατάρα, δηλαδή ευχή είναι, έχεις τις πόρτες ανοιχτές, έχεις ευκαιρίες, αλλά το να μπορέσεις να καλύψεις αυτά τα παπούτσια ή να φτάσεις στο ίδιο επίπεδο, δεν γίνεται. Είναι τρομερές οι απαιτήσεις, τρομερές οι προσδοκίες. Και συνήθως και ο κόσμος είναι κακοπροαίρετος απέναντι. Λένε, έλα μωρέ, είναι γιος του Χάρης, έλα μωρέ, είναι γιος του Bruce Dickinson, τον έβαλε και πέρα επειδή είναι εμφύσμα. Και μπορεί να είναι ο Θεός, μπορεί να είναι ρε παιδί μου το ταλέντο. Ναι. Έχει πάει το χ πριν καν να ανοίξει το στόμα του. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τώρα. Αυτό δεν είναι καλό. Mm-hmm. Δεν βοηθάει. Μάλλον είναι περισσότερη η δυσκολία τελικά από την ευκολία που φαίνεται στην αρχή. Από την άλλη, εντάξει, μπορεί να τα θέλουν και λίγο. Κάνει κάτι άλλο, ασχολείσου με την μουσική βιομηχανία. Αν θες να πεις, αυτά που στη μουσική θέλα να γίνουν. Πώς μπορείς να το πεις, μη γίνεις. Δεν είναι πολλά τα παιδιά που ακολουθούν το ίδιο επάγγελμα με τους γονείς, αλλά αυτοί που τα ακολουθούν και με μουσική και με ηθοποιούς που είπες, πάντα θα είναι ο γιος του τάδε, η κόρη του τάδε. Εντάξει. Θα είναι πάντα η σκιά του μπαμπά ή της μαμάς επάνω. Σωστό. Παρόλα αυτά, επειδή εμείς είμαστε εδώ πέρα τυπικοί και θέλουμε να δούμε σε όλους ίσες ευκαιρίες, να τους δούμε τους The Raven Age. Εντάξει. Να τους δούμε. Πάμε ρε Γιάννη.
Πάμε σιγά σιγά και για το φινάλε της αποψινής εκπομπής, Ελίνα μου. Εκπομπή η οποία έτσι ήταν αφιερωμένη στο Rockway Festival που έρχεται την 5η και την Παρασκευή, 19 και 20 του μήνα. Την 5η είναι η μέρα των Judas Priest Σάββατων, Saxon Accept for a Between Ocean, Nalo Zero και Jack Stool. Η Παρασκευή ωραία. Είναι η μέρα των Maiden, Volbeat, Remonti, Raven Age, Monument, Web, Rolling Dice. Τέλεια! Νομίζω πως δεν ξέχασα κανέναν. Εννοείται θα είμαστε εκεί πέρα από νωρίς. Εννοείται πως ο Γιάννης, ο Κάιμακ και ο στρατός των Night Watchers θα είναι πάνω με τις κάμερες, με τα όπλα και θα βγάλουμε μεγάλη εκπομπάρα από το Rockwave Festival. Καλή επιτυχία στην εμφάνιση που θα κάνετε με τους Web. Είναι σίγουρο ότι θα παίξετε καλά, μακάρι έτσι να, να πάνε όλα κατευχήν. Πολύ μεγάλη υπόθεση το γεγονός ότι φέτος το Rockwave επανέρχεται τόσο δυναμικό με τόσο μεγάλα ονόματα. Θέλουμε να ελπίσουμε ότι και του χρόνου θα έχουμε μια εξίσου σημαντική και έτσι πλούσια διοργάνωση. Φέτος δεν το ξέρω αυτό άμεσα, αλλά ακούγεται πως η συμμετοχή του κόσμου θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, γεγονός που δίνει ελπίδες για το να υπάρξει μια αντίστοιχη έτσι σπουδαία διοργάνωση του χρόνου. Σαν άνθρωπος που μάλλον δεν έχει χάσει Rockwave, που τα παρακολουθώ έτσι από την αρχή, έχω να πω για μένα ότι είναι από τα Rockwave το οποίο το περιμένω έτσι με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Δεν ξέρω γιατί. Το προηγούμενο Rockwave που περίμενα τόσο πολύ, τώρα συγγνώμη που μιλάω για μένα, πρέπει να ήταν αυτό με τους Black Sabbath πριν από αρκετά χρόνια. Είναι, έτσι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα γενικότερα πολύ ζεστό και πολύ. Έχει και καιρό να γίνει ναι. Έτσι ένα τέτοιο line-up, τέτοιες μπάντες μαζί σε δύο μέρες. Λογικό. Και κρίμα να το χάσει οποιοδήποτε. Mm-hmm. Πότε θα ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Μακάρι να γίνεται κάθε χρόνο. Αλλά αυτό τώρα δύο μέρες είναι full. Πρέπει να δώσουμε το παρόν όλοι. Έτσι είναι λοιπόν. Θα τα πούμε πάνω την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θα τα πούμε τηλεοπτικά την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στο προτελευταίο TV World τη σεζόν. Θα είναι αυτό τη επόμενη Κυριακή. Είδαμε βίντεο από τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα σχήματα που θα εμφανιστούν στις σκηνές του φετινού Rockwave Festival. Θα κλείσουμε με τους Έλληνες στην Άλλο Zero, οι οποίοι και παίζουν την ημέρα των Judas Priest. Λοιπόν, ανανεώνουμε για την ημέρα του φεστιβάλ στο περίπτερο του Metal Hammer. Ξέρετε που θα μας βρείτε, αν θέλετε να εμφανιστείτε και στην κάμερα των Night Watchers και του Γιάννη του Κάιμακ. Διαφορετικά θα τα πούμε τηλεοπτικά την επόμενη Κυριακή. Γεια σας!